Διότι όσους βρεθόμεθα αδερφοί μου για πρώτη φορά, εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να είναι ευλογημένος από τον Θεό εις έργα αγάπης, αρετής, πίστεως, ταπεινοφροσύνης και εν γέννη εις την τήρηση των εντολών του Θεού. Πνευματικός δηλαδή ο καινούργιος χρόνος και όχι σαρκικός. Πνευματικός χρόνος εις έργα αγάπης τα οποία να εκδηλώνονται καθημερινώς ημέραν καθημέραν και να δίδει ο Πανάγαθος Θεός την χάρη του εις εμάς τους αμαρτωλούς δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαίου Χώρου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Η ανθρωπότης αδερφή μου εδοκίμασεν και δοκιμάζει τα αποτελέσματα της αμαρτίας τα οποία την καλύπτουν και την περισφύγγουν για να την εξαφανίσουν. Ο άνθρωπος αφής ημέρας απεστάτησεν από τον Θεό δεν έχει τίποτε να κάνει ημι μόνον πως θα πράττει την αμαρτία, να εναντιώνεται προς τον Θεό, να θέλει να ποιήσει τον εαυτόν του Θεόν και να ανέβει απάνω από τον Θεόν και από τα έργα του Θεού τα οποία ο Θεός δημιούργησε. Να ανέβει απάνω από τα έργα του Θεού, δηλαδή να πει ότι αυτός είναι ο Θεός. Και τούτο δεν είναι ξένο, το έχουμε συναντήσει πλειστάκης, ότι Θεός δεν υπάρχει, τα πάντα είναι δημιουργημένα τυχαίως, δεν τα έπλασε κανείς, δημιουργήθη σαν αφεαυτόν και έτσι ο άνθρωπος διακηρύττει ακριβώς τον εωσφορικό εκείνον εγωισμό ο οποίος εξεδηλώθη εις τον πρώτον δαίμονον και μετέβαλεν αυτόν από άγγελον εις σκότος, άρχοντα του σκότους. Εωσφορικός εγωισμός δηλαδή κατακαλύπτει τον άνθρωπο και τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι η καταστροφή του άνθρωπου. Διότι μη αισθανόμενος ότι απέναντί του υπάρχει δημιουργός Θεός ο οποίος διέπει τα σύμπαντα, κυβερνά τα σύμπαντα, κατευθύνει τα πάντα, θέλει ο άνθρωπος αφεαυτού να οδηγεί την τύχη του και τη ζωή του χωρίς κανέναν λόγο να δώσει πουθενά. Ξαφνικά όμως εκεί που πορεύεται ακούεται δυνατή η φωνή του Θεού η οποία τον συνταράσει, τον συγκλονίζει, τον φέρει εις αίσθηση των πράξεών του πλην όμως πλειστάκης εις αυτάς τας περιπτώσεις είναι αργά πλέον. Ο άνθρωπος έχει καταστρώσει την καταστροφή του, το αποτέλεσμα της καταστροφής εκδηλώνεται και ο άνθρωπος πλέον δεν έχει το χρόνο μετανοίας. Δηλαδή ο χρόνος της μετανοίας εκλείπει πλέον και τούτο το παρακολουθούμε πλειστάκης ωσάκης ευνίδιος εμφανιστεί ο θάνατος ο οποίος ακριβώς έρχεται να κόψει το νήμα τούτης της ζωής και να μεταφέρει τον άνθρωπο εις την πραγματικότητα διότι τώρα βρισκόμεθα εις μίαν πλάνην, εις μίαν σκιάν, εις ένα φευγαλαίο ατόπιμα των πράξεών μας, εις μίαν κατάσταση η οποία δεν είναι σταθερά
αλλά όλων μεταβάλλεται. Και τούτο είναι το αποτέλεσμα, αδερφοί μου, το οποίο έφερε και εις τον κόσμο άπαντα το τρομακτικότερο ιστορικό γεγονός, το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει περί αυτού. Επέφερε εις την ανθρωπότητα την τρομακτικότεραν καταστροφή, την οποία είδε ο πλανήτης της γης και η οποία φέρει το όνομα κατακλυσμός. Κατακλυσμός. Αυτό περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και είναι εκείνο το οποίο περισσώζει μίαν μορφή από τον κατακλυσμό εκείνον, η οποία μορφή ανθρώπου ο οποίος είχε παρουσία εις τον Θεόν και ή του εκλεκτός του Θεού, περισσώζει ένα όνομα το οποίο ονομάζεται Νόε. Μέσα από εκείνον τον κατακλυσμό διεσώθη μόνο ένας άνθρωπος με 7 γύρω του, δηλαδή την γυναίκα του, τα 3 του παιδιά και τις 3 νύμφες του, όλων 8 άτομα. Δηλαδή από τα εκατομμύρια του κόσμου που ήσαν επάνω στην γη διεσώθησαν μόνο 8 άτομα, όταν εξέσπασε πλέον η οργή του Θεού επί των άνθρωπων, ο οποίος άνθρωπος τίποτε δεν έπρατε, ημιμόνον την αμαρτία, και όχι απλώς διέπρατε την αμαρτία, αλλά εφεύρισκε και την αμαρτία. Εκοιμάται το βράδυ για να εφεύρει τι κακόν θα έκανε την ημέρα, όπως και σήμερα βρισκόμεθα εις αυτόν τον κόσμο, ο οποίος απεπλανήθη υπό του διαβόλου, απεμακρύνθη από τον Θεό και τίποτε άλλο δεν κάνει, ή μη μόνον πώς να εφευρίσκει το κακό και να πράττει το κακό. Δηλαδή όχι απλώς να το διαπράττει, αλλά να εφευρίσκει και τρόπους για να διαπράττει το κακό. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο υπερήφανος, ο εγωιστής, ο απομακρυσμένος από τον Θεό, ο διακόπτοντας σχέσεις του με τον Θεό, διακόπτει τα σχέσεις του, διαρριγνύει, δηλαδή διακόπτει, διαρρίξουμε λέγει τους δεσμούς μας με τον Θεό, λέγει ο αμαρτωλός, δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Θεό, λέγει, διακόπτουμε τα σχέσεις μας, δεν θέλουμε να τον δούμε και τον πολεμούμε. Καταπολεμεί δηλαδή ο άνθρωπος τον Θεό, το σκουλίκι της γης γεμάτο από λάσπη που την σέρνει στην πλάτη του, θέλει να διακόψει τα σχέσεις του με τον Θεό. Πηγαίνει εναντίον του Θεού. Και σε ένα σημείο, επειδή τον ελέγχει ο δίκαιος, λέγει να τον εξαφανίσουμε, λέγει τον δίκαιο, να μην τον ακούμε να μας ελέγχει, να μην τον ακούμε να μας φέρει σημεία τα οποία να μας ανησυχούν, να τον εξαφανίσουμε από προσώπου της γης. Στο σημείο τούτο αναφέρει τον Θεό, ο οποίος είναι δίκαιος, και το να αφανίσουμε αυτόν τον δίκαιο, λέγει, να μην τον έχουμε να μας ελέγχει, είναι και το αποτέλεσμα ότι οδήγησαν τον Θεό εις τον Σταυρόν για να τον εξαφανίσουν από προσώπου της γης ο άνθρωπος. Στα σημέρα λοιπόν, όπου εγένετο το ιστορικό τούτο γεγονός του κατακλυσμού και υπήρχε το όνομα Νόε, επί 120 χρόνια ειδοποιούσεν ο Θεός δια του Νόε των άνθρωπων ότι θα τον καταστρέψει επειδή δεν μετανοούσεν. Δεν μετανοούσεν, και η Αγία Γραφή φέρει τον άνθρωπο με μία λέξη, με μία φράση, με ένα χωρίο: απαλείψω τον άνθρωπον ον επίησα, δια το είναι αυτόν σάρκα. Δια το είναι αυτόν σάρκα. Να τον απαλείψω, λέγει, να μην τον βλέπω, να τον ξεπαστρέψω από πάνω στην γη, εγώ που τον δημιούργησα. Επί 120 χρόνια λοιπόν ο Νόε, κατόπιν υποδείξεως του Θεού, εδημιούργη το κατασκεύασμα της σωτηρίας του, την κυβωτόν, την οποία του υπέδειξε ο Θεός πως θα την κάνει, με ξύλα τετράγωνα, στερεά, με μήκος, με πλάτος, με ύψος. Την έκαναν τριόροφο και μέσα σε αυτήν έβαλαν τα δικά του τα άτομα,
τα 7 άτομα και όταν άνοιξε την πόρτα της Κιβωτού εισήρχοντο μέσα τα θηρία αναζεύγη. Και όταν εισήρθαν όλα τα θηρία της γης και όλα τα πετεινά του ουρανού κατά ζεύγη, τότε ο Νόε έκτισε την Κιβωτό. Προτού όμως κλείσει την Κιβωτό, έδωκε ο Θεός παράταση ακόμη 7 ημερών. Και ο Νόε τότε στην γεροντική ηλικία όπου υπήρχε, τους έλεγε μετανοείτε, τους έλεγε, διότι απομένουν μόνο 7 ημέρες. Και εκείνοι τον εκοροϊδεύαν, τον περιεγέλων, θεωρούν αυτόν ως γέροντα, ο οποίος παρηφρόνησε, δεν ήξερε τι έλεγε. Όπως σήμερα ακριβώς υπάρχουν και τα άταχτα τέκνα, τα απειθή τέκνα προς τους γονείς, που δεν λαμβάνουν υπόψη τους γονείς, αλλά απευθύνονται προς αυτούς και τους λέγουν ότι εσείς πλέον δεν ξέρετε τι λέτε. Και προσπαθούν τους γονείς των, οι οποίοι ήρθαν εις βαθύ γύρας, να τους απομονώνουν, να τους περιγελούν, να τους περιφρονούν και να τους κλείουν εις μέρη της κατοικίας, αν τους κλείσουν και εκεί, για να μην εμφανίζονται στα συνάξεις, στα κοσμικά, στα οποία κάνουν οι σημερινοί άνθρωποι. Ο γέρον, λέει, άνθρωπος δεν μπορεί να είναι στα πόδια μας. Εμείς οι μεθανέοι θέλουμε να γλεντήσουμε, θέλουμε να χαρούμε τη ζωή, αυτοί είναι άχρηστοι πλέον και πρέπει να τους απομονώσουμε και να τους διώξουμε. Ο γέρον Νόε λοιπόν προειδοποιεί τον κόσμο επί 7 ολοκλήρους ημέρες, αλλά έπιπταν οι προτροπές του και οι συμβουλές του ισότα μη ακουόντων. Και όταν ο Πανάγιος Θεός εισήλθεν πρώτος στην Κιβωτόν και κάλεσε τον Νόε να έμπει μέσα, τον επρόσταξε να έμπει μέσα στην Κιβωτόν και εμπήκε ο Νόε μαζί με τον Θεόν μέσα στην Κιβωτόν, τότε ο Θεός, λέγει, έκλεισε την πόρτα. Έκλεισε την πόρτα της Κιβωτόν. Τα πάντα είχαν τελειώσει. Και τότε ακριβώς, εφόσον αυτοί ήσαν ασφαλισμένοι μέσα στην Κιβωτόν, η οργή του Θεού εξεδηλώθη. Εξεδηλώθη η οργή του Θεού, ατελείωσαν τα πάντα. Δεν μπορούσε πλέον να στραφεί πίσω η απόφαση του Θεού. Ελήφθη η απόφαση του Θεού να απαλείψει τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε δια το είναι αυτόν σάρκα. Τι σημαίνει το να είναι αυτός ο άνθρωπος σάρκα? Δεν σκέφτεται τίποτε άλλο, ημί μόνον την σάρκα του, δηλαδή το σώμα του, και τίποτε άλλο πώς θα το θρέψει και πώς θα το χορτάσει με ειδονές σαρκικές. Και τούτο ακριβώς είναι και το σημείο το οποίο έφερε την οργή του Θεού. Αλλά μήπως σήμερα, αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή που μιλούμε τον Λόγο του Θεού, το Θείον Κήρυγμα, η πικρία στην ψυχή των εξομολόγων είναι μεγάλη, διότι εάν προσέλθουν 1.000 άτομα να εξομολογηθούν, είναι ζήτημα να ευρεθούν 5 αγνά πλάσματα, είτε γυναίκες είτε άνδρες, αγνές ψυχές, αγνά σώματα. Πρώτου γάμου και μετά τον γάμο εξόκυλεν η ανθρωπότης εις την σάρκαν, εις την αμαρτία, και δεν υπάρχει τίποτε το καθαρό. Από πρωίας μέχρι νυχτός οι πνευματικοί αγωνίζονται, εξομολογούν και δεν βρίσκεται αγνό παιδί ή αγνή κόρη να εμφανιστεί στο εξομολογητήριο. Οι πάντες έχουν εξοκύλει πρώτου γάμου και μετά τον γάμο. Το δε φοβερόν το οποίο έχω να επισημάνω με τα λύπης πολλής είναι ότι δεν υπάρχουν και γάμοι καθαροί. Δηλαδή σήμερα κατήντησε η Εκκλησία να κάνει πορνόγαμους, όχι γάμους. Πορνόγαμος πρώτου μυστηρίου του γάμου σπανίζει να εμβρεθεί άνθρωπος καθαρός, αγνός, άντρας ή γυναίκα. Και προσέρχονται προπάντων εκείνο το φοβερό που λέγεται εμπαιγμός του Θεού, είναι όταν προσέρχεται η νύφη εστολισμένη με τον νυφικό
το άσπρο, το λευκό που συμβολίζει την αγνότητα. Και τούτο δεν υπάρχει και το βλέπει ο Θεός και εμπέζομαι τον Θεό και παρουσιαζόμεθα μπροστά στον Θεό που έπρεπε κανονικά εκείνη τη στιγμή άλλο χρώμα παρά άσπρο έπρεπε να φορεί η κάθε μια νύφη η οποία προσέρχεται. Και το φοβερότερο πάντων είναι ότι προ 30ετίας περίπου δεν έγινε το γάμος χωρίς εξομολόγηση. Τουλάχιστον έπεσε στην αμαρτία να εξομολογηθείς. Τώρα απερρίφθηκε τούτο και έρχονται και εισέρχονται στο μέγα μυστήριο του γάμου άνευ εξομολογήσεως, χωρίς εξομολόγηση. Και περιμένουν να επικαλεστεί η Εκκλησία την χάρη του Θεού. Αλλά ο Θεός, επειδή είναι Θεός καθαρός, δεν έρχεται εις τους ακαθάρτους. Δεν επισκιάζει ακάθαρτα ανδρόγυνα, τα οποία πρώτου γάμου έχουν μολυνθεί και με αίμα αθώο. Πολλές εχτρώσεις γίνονται πρώτου γάμου και μετά έρχονται να παντρευτούν, να πάρουν από τον Θεό χάρη. Ποιαν χάρη? Ποιαν χάρη είναι στους φωνείς? Αυτά έβλεπε ο Θεός τότε όταν εξεδήλωσε την οργή του επάνω στην απειθούσαν γενεάν του κόσμου της τότε εποχής. Αλλά μήπως αυτή τη στιγμή επαπειλείται και στην παρούσαν γενεάν κάτι παρόμοιο? Μήπως ο Πανάγαθος Θεός εξαφανίσει τον άνθρωπο δι' εκείνου του τρόπου τον οποίο γράφει η Αγία Γραφή? Εάν τότε τον εξήλυψε δια του ύδατος, τώρα τον αφανίζει διαπυρός, λέγει, θα τον εξαφανίσει τον κόσμο ο Θεός. Τότε με το νερό, τώρα με τη φωτιά. Διότι είναι και τα δύο συστατικά της γης. Η γη κάθεται πάνω στο νερό και πάνω στη φωτιά. Εις αυτά τα δύο. Και τώρα θα δούμε στη συνέχεια, όταν εξεδηλώθη πλέον η οργή του Θεού εις τον άνθρωπο, τότε η γη η οποία εκάθεται επάνω εις τα νερά, η γη άνοιξε, λέγει, τα σπλάχνα της και εξέβρασε εκείνο το νερό το οποίο κατεκάλυψε τον κόσμο ολόκληρον. Διδάσκεται λοιπόν εξ αυτού του γεγονότος ο άνθρωπος ότι η καταστροφή και οι ερημώσεις της οργής του Θεού δεν επέρχονται εφόσον ο Θεός εργάζεται δια να προστατεύσει και να ασφαλίσει πρώτον τους ειδικούς του ανθρώπους. Δηλαδή, όταν ο Θεός έβαλε τον Νόε στην Κιβωτό και έκλεισε την Κιβωτό, τότε εξέσπασε η οργή του. Τότε άνοιξε ο ουρανός τους καταράχτας και η γη τους καταράχτας της. Ο ουρανός και η γη. Ήρχισε ο κατακλυσμός. Του μεγάλου αυτού γεγονότος της ανθρωπότητος η Αγία Γραφή μας το διέσωσε και με χρονολογία πότε έγινε το τούτο. Δηλαδή δεν είναι ένα γεγονός το οποίο παρήρθε με μόνο μία λέξη, έγινε το κατακλυσμό σε πάνω στην γη. Διέσωσε όλα τα πρώτου κατακλυσμού, αλλά διέσωσε και την ημερομηνία πλέον όπου έγινε το κατακλυσμός. Και πότε έγινε το? Του δευτέρου μηνός, λέγει, εβδόμη και η κάδη του μηνός, τη ημέρα ταύτη εράγησαν πάσε επιγέ της αβύσσου και οι καταράχτε του ουρανού ανεόχθησαν. Όσοι θέλουν να δουν την Αγία Γραφή πως περιγράφει το γεγονός τούτο, μπορούν να ανοίξουν την γένεση στο 7ο κεφάλαιο στον 11ο στίχο για να μελετήσουν επακριβώς το της Αγίας Γραφής την περιγραφή την οποία δίδει δια τον κατακλυσμό. Στις 27 λοιπόν του δευτέρου μηνός κατά την ημέραν αυτήν ίνιξαν επιγέ της Αβύσσου και οι καταράχτε του ουρανού, δηλαδή περί τας αρχάς του ειδικού μας μηνός Νοεμβρίου. Στις αρχάς του δικού μας μηνός Νοεμβρίου. Και τότε ξέρετε τι θα έλεγαν οι άνθρωποι, χειμώνας είναι. Μόλις άρχισαν οι βροχές θα σταματήσουν. Είναι όπως ακριβώς αρχίζει μια μπόρα και σήμερα, τι λέγουν οι άνθρωποι, οι άπιστοι? Φαινόμενα, λέγει, φυσιολογικά φαινόμενα της φύσεως, χειμώνας είναι
χιόνι πέφτει, χάλαζα πέφτει, πέφτει χάλαζα ομοία με καρύδι ή με αυγό πλιστάκης, καταστρέφει τα πάντα, και ο άνθρωπος ο οποίος είναι βουτυγμένος στην πόρωση πλέον της συνειδήσεώς του και στην αμαρτία, δεν γνωρίζει ότι είναι οργή του Θεού. Λέει, φυσιολογικό φαινόμενο, λέει. Χάλαζα έπεσε. Επειδή ήταν μεγάλη δεν του κάνει καμιά εντύπωση, επειδή ορμούσε εκείνη χάλαζα με βοήν και με βροντίν και με καταστροφήν και κατέστρεφε τα πάντα, όπως γίνονται στα σημέρας μας, ο άνθρωπος απαντά, φυσιολογικό φαινόμενο, λέει, είναι, τι είναι, χάλαζα έπεσε. Δεν φοβάται, δεν λαμβάνει υπόψη ότι ο Θεός τα κυβερνά τα πάντα. Όταν λοιπόν εισήλθεν στην Κιβωτόν και όταν εξέσπασε η οργή του Θεού, ο Νόε είχε την ηλικία των 600 ετών, ή το εις ηλικία 600 ετών. Αρκετά προχωρημένος δηλαδή στα χρόνια, και έζησε δια να είδει με τα μάτια του τη μεγάλη εκείνη θλιβεράν καταστροφή του κόσμου, που αναμφιβόλως δεν θα ήθελε ποτέ να είδει αυτός ο άνθρωπος, ο καλός άνθρωπος, ο οποίος ευηρέστησε στον Θεό. Διότι ένας καλός άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να βλέπει καταστροφές μπροστά του. Μόνο ο κακός ο άνθρωπος αρέσκεται να βλέπει τον διπλανόν του να καίεται, να πεθαίνει, να αρρωσταίνει, να καταστρέφεται και να μην πονεί, μάλλον να χαίρεται. Ο καλός ο άνθρωπος δεν ζητά ποτέ στην ζωή του να βλέπει τον αδερφό του να υποφέρει. Το χαίρον με τα χαιρόντων και κλαίον με τα κλαιόντων είναι ένα σημείο το οποίο, αδερφοί μου, προτρέπει η Αγία Γραφή. Λέγει πάντοτε να χαίρεις με εκείνους που χαίρονται και να κλαίεις με εκείνους που κλαίουν. Αλλά το σημείο τούτο είναι δύσκολο, αδερφοί μου. Το να χαρείς με εκείνον που χαίρεται είναι εύκολο. Εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Το να κλάψεις με εκείνον που κλαίει είναι εύκολο. Το να χαρείς με εκείνον που χαίρεται είναι αγγελικό και δεν μπορεί να χαρείς. Είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να ανέβεις σε πνευματικά ύψη για να χαρείς με εκείνον που χαίρεται. Νομίζουμε ότι είναι εύκολο, επειδή χαίρεται ο αδερφός μας, να χαρούμε και εμείς. Οι περισσότεροι των ανθρώπων, για να μην πω οι ολότης των ανθρώπων, δεν χαίρεται με τα χαιρόντων. Διότι για να φτάσει στο σημείο αυτόν ο άνθρωπος, στο σημείο τούτο, πρέπει να είναι πολύ πνευματικός άνθρωπος. Θέλετε παραδείγματα? Ας δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος παντρεύει τα παιδιά του. Έχει 4-5 κόρες και τις παντρεύει. Και ο διπλανός έχει μία κόρη και δεν την παντρεύει. Ξεύρεται εις ποιον κατάντημα κατά πτώσεως ευρίσκεται αυτός ο άνθρωπος με το ένα παιδί. Ώσπου βλέπει το διπλανό του και παντρεύει τα παιδιά του, αυτός φρύτει. Είναι έτοιμος να ξεσπάσει δια να δώσει στον αδερφό του το χτύπημα. Δεν χαίρει με τα χαιρόντων. Εάν δει τον αδερφό του και προοδεύουν τα παιδιά του στο πανεπιστήμιο, προοδεύουν στην επιστήμη, γίνονται επιστήμονες, και τα παιδιά του είναι ηλίθιοι και δεν μπορούν να πάρουν τα γράμματα, τότε εκείνη τη στιγμή αγαναχτεί εναντίον του γειτόνου του. Δεν θέλει τον γειτονά του τα παιδιά του να γίνουν επιστήμονε. Και εξ αυτών των γεγονότων επακολουθεί και η λεγόμενη σήμερα, η επικρατούσα σήμερα των κόσμων, μαγεία. Η μαγεία η οποία κατακαλύπτει τον κόσμο σήμερα είναι λόγω φθόνου. Φθόνο εσταύρωσαν τον Κύριο. Πώς μεταφέρει ο άνθρωπος τους δαίμονας εις τον διπλανόν του άνθρωπο? Ακριβώς διότι τον μισεί, διότι τον εκδικείται, διότι τον φθονεί. Με φθόνον και με ζήλια και με έχθρα εναντίον του αδερφού του. Ο Νόε λοιπόν, όπως είτο φυσικό, δεν ήθελε να φτάσει τα σημέρα σε εκείνας, αλλά ο Πανάγαθος Θεός, επειδή τον εξέλεξε, τον αξίωσε να δει όλο το δράμα εκείνο του κατακλυσμού. Και υπησχέθη ο Θεός εις τον Νόε ότι εξ αυτού θα πληθύνει πάλι τον κόσμο, και
είναι πραγματικά ότι μετά από τον Αδάμ, ο οποίος ήταν ο γενάρχης του ανθρωπίνου γένους, μετά από την πτώση εκείνη εκ του Παραδείσου, μετά έχουμε τον Νόε, ο οποίος γίνεται γενάρχης. Καταστρέφεται ο κόσμος όλος, ο οποίος εμπλάστη από τον Αδάμ έως της ημέρας εκείνης του κατακλυσμού, και από την ημέρα του κατακλυσμού άλλος καταλαμβάνει τη σκητάλη της ανθρωπότητος για να γίνει ο αρχηγός πλέον του κόσμου, ο Νόε. Γεννήθημεν όλοι από τον Αδάμ, αλλά φτάνει σε ένα σημείο, διακόπτεται η ανθρωπότητα λόγω της αμαρτίας και εξαφανίζεται, και τότε αρχίζει μια νέα περίοδος του κόσμου, η οποία έχει αρχηγόν πλέον τον Νόε. Αδερφοί μου, να περιγράψουμε δύο λίγων εκείνα στα σώρας του κατακλυσμού, όταν λέγει «Εράγησαν πάσε επιγέ της αβύσσου και οι καταράχτε του ουρανού ανεώχθησαν». Τι σημαίνει τούτο? Βλέπουμε την γη, αδερφοί μου, την οποία περπατούμε σήμερα, και πάνω σε αυτόν τον κόσμο χτίζουμε παλάθια, καλλιεργούμε την γη, διεκδικούμε το χώμα, ότι τούτο είναι δικό μου, έχουμε σύνορα, καταπατούν εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πόλεως των Αθηνών και των μεγάλων πόλεων στα χωριά, καταπατούν ο ένας το χώμα του άλλου, μεταθέτουν τα σύνορα για να αρπάξει χώμα από τον αδερφό του. Δηλαδή, όπως στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο Λάζαρος, μετά την Ανάστασή του, που τον ανάστησε ο Κύριός μας, που ήταν 4 ημέρες νεκρός μέσα στο μνήμα, όταν αναισθήθηκε, δεν γέλασε ποτέ του ο Λάζαρος. Ποτέ του δεν γέλασε. Γέλασε μόνο μία ημέρα, όταν είδε κάποιον ο οποίος έκλεβε ένα κεραμίδι. Και τότε γέλασε και είπε, το χώμα κλέβει το χώμα. Μέσα στα χωριά λοιπόν έχουν την τάση να μετακινούν τα σύνορα για να κλέβει ο ένας χώμα από τον άλλο. Αλλά και όπως έχουν γίνει και σήμερα αυτά τα οποία ονομάζουν οικόπεδα, προσπαθεί ο άνθρωπος πώς να καταπατήσει το μέρος το οποίο ανήκει στον αδερφό του, να το καταχραστεί, διότι έτσι θέλει, είτε γιατί είναι με την απέτηση της απληστίας, είτε διότι η συνείδηση του πλέον δεν τον αφήνει να ειδεί την πραγματικότητα ότι είναι θνητός άνθρωπος. Και σε αυτά τα σημεία, αδερφοί μου, τα οποία ακριβώς παρακολουθούμε, η γη την οποία οικούμε σήμερα, κατοικούμε δηλαδή πάνω στην γη, ξεβρέται ότι κάθεται πάνω στο νερό. Η γη κάθεται πάνω στο νερό, όπως ακριβώς ένα καρύδι επάνω στο νερό της θαλάσσης. Εάν πετάξετε ένα καρύδι πάνω στην θάλασσα, πάνω στο νερό, οποιοδήποτε, σε μια δεξαμενή, σε μια λίμνη, κατά τον ίδιο τρόπο κάθεται η γη πάνω στο νερό. Η γη είναι ένα καρύδι πάνω στο νερό. Όπου τρυπήσεις υπάρχει νερό, δηλαδή κάτω από αυτό των φλοιών που πατούμε υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει όμως μόνο νερό, υπάρχει και φωτιά. Είναι δύο πράγματα. Το νερό τώρα θα το δούμε ότι ενώ είναι ευεργετικό δια των άνθρωπων και χωρίς το νερό δεν ζει ο άνθρωπος, τώρα το μεταβάλλει ο Θεός σε τιμωρία του ανθρώπου για να τον εξαφανίσει. Γιατί? Διότι ημάρτησε ο άνθρωπος. Και δεν είναι ότι τα νερά τούτα τα οποία καθόμεθα επάνω είναι περιορισμένα διότι το θέλει ο Θεός, είναι ότι και ο ουρανός είναι γεμάτος από νερό. Ο στεγάζων λέγει ο ψαλμός τα υπερώα αυτού επί των υδάτων.
δηλαδή υπερών, τι σημαίνει ανώγιο. Την ημέρα του κατακλυσμού τα άνοιξε ο Θεός τα άνω νερά και τα κάτω νερά, και δεν επέφτεν βροχή απλή αλλά καταράχτες λέγει. Είδατε ποτέ καταράχτη? Ο καταράχτης είναι ένας ποταμός ο οποίος πίπτει από ένα ύψωμα μεγάλο. Έχουμε καταράχτες στην Νάουσαν πάνω, όσοι επήγατε στην Έδεσσα, υπάρχουν καταράχτες. Κατά τον ίδιο τρόπο τότε λέγει, οι καταράχτες του ουρανού είναι όχθησαν. Άφησε ο Θεός όχι να πέφτει βροχή, αλλά νερό πολύ, καταράχτες. Και τούτο ακριβώς ήταν το σημείο το οποίο σιγά σιγά, ενώ οι άνθρωποι είδαν ότι τα πράγματα ήσαν πολύ δύσκολα, έλεγαν ότι μια μπόρα είναι και θα περάσει. Έβλεπαν τον ουρανό να στράφει, να σύεται η γη, να ανοίγει η γη τα σπλάχνα της και να δίδει νερά, ο ουρανός να δίδει καταράχτες, οι πηγές της Αβύσσου, δηλαδή ολόκληρος η γη να ανοίγει και να χύνει προς την επιφάνεια της νερό άφθονο, και εκείνος έλεγε ότι θα περάσει. Είναι τούτο το οποίο ακριβώς και σήμερα παρακολουθούμε, αδερφοί μου, και δεν αλλάζει ο καιρός, ο ίδιος είναι. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέοι ποταμοί υδάτων, τους είχε ο Θεός. Σήμερα όταν κοιτάξουμε τα βουνά τα οποία περιζώνουν την γη, είναι εκείνα τα οποία εμποδίζουν το νερό της θαλάσσης να χυθεί επάνω στην γη. Είναι τα όρια τα οποία έθεσε ο Θεός και είναι η αρμονία η οποία υπάρχει. Τότε στον κατακλυσμό όλα αυτά υπεχώρησαν. Στην διαταγή του Θεού τα πάντα υπεχώρησαν και αμέσως κατεκαλύφθη η γη από τα ύδατα. Αυτά τα ίδια τα νερά που ο Θεός τώρα τα έχει τάξει, εις όρια και περιορισμούς, και μέσα στα όρια των αυτά που μας είναι χρήσιμα και ωφέλιμα και ευεργετικά, αυτά τα ίδια τα νερά η άπειρος δύναμης του Θεού θέλησε να τα μετακινήσει, και μετακινήθησαν τα όρια αυτά και έφεραν την μεγάλη καταστροφή. Όταν ο Θεός αποφασίσει, αδερφοί μου, να δώσει τιμωρία στον άνθρωπο, δεν μπορεί να έβρει πουθενά σωτηρία ο άνθρωπος. Ολόκληρος η δημιουργία είναι έτοιμη να επιβάσει κατά του αμαρτωλού ανθρώπου όταν ο Θεός αποφασίσει να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Το άγριο και τρομερό εκείνον θέαμα που ήταν το θέαμα του κατακλυσμού, ποιος μπορεί να το περιγράψει όταν αυτή την στιγμή φανταστούμε ολόκληρον των ουρανών και την γη να κατακαλύπτεται χωρίς να σταματά ασταμάτητα από καταράχτες του ουρανού και από τα σπηγάς της γης. Επάνω ο ουρανός βροντά, αστράπτει, δεν βρέχει, αλλά ρίχνει καταράχτες νερό. Από το ύψος του ουρανού πίπτει νερό καταραχτώδης βροχή, και όχι βροχή συνήθις. Οι καταράχτες του ουρανού ίνιξαν, δηλαδή ποτάμι μεγάλο από κάτω από την γη και ποτάμι μεγάλο πάνω από την γη. Τέτοια νεροποντή δεν είδε ο άνθρωπος, ούτε θα είδει ποτέ στον πλανήτη της γης, διότι ο Πανάγαθος Θεός το είπε. Άλλη φορά λέγει, τι αυτήν τιμωρία δεν θα δώσω. Ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος απεφάσισε εκείνη την τιμωρία του ανθρώπου, ο ίδιος ο Θεός τον βλέπουμε να σπλαχνίζεται και λέγει, δεν θα καταστρέψω άλλη φορά τον άνθρωπο με τη αυτήν ιδίαν τιμωρία. Και παραχώρησε ο Θεός άλλες τιμωρίες. Όταν σήμερα έχουμε αρρώσκες αφάνταστες, πρωτοφανείς αρρώσκες, όταν σήμερα επάνω στην επιφάνεια της γης υπάρχουν τόσα δεινά, τόσοι πόλεμοι, τόσες καταστροφές, δεν είναι άλλη τιμωρία του Θεού αυτή? Δεν είναι ανάγκη να ξανακάνει κατακλυσμόν ο Θεός? Τα πάντα τα καταστρέφει με διαφόρους τρόπους ο Θεός.
Η καταστροφή αυτή του κόσμου, η οποία συνετελέστη δια του κατακλυσμού των υδάτων, αποτελεί ένα δείγμα, μία εικόνα εις τα οποία ο Θεός μας παρουσίασε και την άλλη μεγάλη καταστροφή που θέλει να γίνει στο τέλος του κόσμου. Και τούτο είναι, αδερφοί μου, η φωτιά την οποία παρακολουθούμε όσοι παρακολουθείτε οι ειδήσεις, όχι τίποτε άλλο από τις ειδήσεις. Σας είχα πει πολλάκις, μην παρακολουθείτε τίποτε άλλο από αυτές τις τηλεοράσεις, τις οποίες σήμερα ο άνθρωπος τις έχει διαναγνωρίζει τι γίνεται η ανθρωπότης και τι γίνεται ο συνάνθρωπός του. Είναι ένα μέσο ενημερωτικό, το οποίο μετέβαλε ο άνθρωπος δυστυχώς εις μέσω καταστροφής της ψυχής του. Το μέσο τούτο που λέγεται τηλεόραση, σας παρακαλώ και σας συστήνω και σας οικετεύω και σας συμβουλεύω, μόλις δείτε τις ειδήσεις να την κλείνετε. Τίποτε άλλο να μην βλέπετε, διότι τα πάντα όλα τα άλλα είναι μία σαπίλα της κολάσεως. Είναι μία βρώμα της κολάσεως. Προσέχετε τα παιδιά σας, όσοι έχετε παιδιά, μην τα αφήνετε να παρακολουθούν τηλεόραση. Μέσα σε εκείνη την τηλεόραση ό,τι υπάρχει είναι διαβολικό σήμερα. Εκτός από τις ειδήσεις, διαναγνωρίζουμε πότε θα έρθει και ο Αντίχριστος, τον οποίον θα δει ο κόσμος όλος. Και πώς θα τον δει ο κόσμος όλος? Με αυτό το μέσο θα τον δει. Ο Αντίχριστος θα συλλάβει τον προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενόχ και θα τον θανατώσει στην πλατεία της πόλεως, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Και θα είναι νεκρή, λέγει, ο Ηλίας και ο Ενόχ επί τρεις ημέρες και θα τον δει όλος ο κόσμος. Θα τους δει όλος ο κόσμος. Πώς θα τους δει? Με αυτό το μέσο που λέγεται τηλεόραση. Με αυτό θα το τους δει. Ώστε τούτο το μέσο που εφεύρεν ο άνθρωπος, τούτο το μέσο καταστρέφει και τον άνθρωπο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, προσέξετε τα παιδιά σας να μην βλέπουν τηλεόραση εκτός από τις ειδήσεις. Και εσείς ήδη που ακούτε αυτή τη στιγμή το Θείο Λόγο, μην κοιτάζετε τίποτε άλλο. Μόλις δείτε τις ειδήσεις, να απομακρύνεστε. Υπάρχει ένα κουμπί επάνω σε εκείνο το μηχάνημα. Πατήστε το και πηγαίνετε να προσευχηθείτε και να κοιμηθείτε. Μην αφήνετε τα παιδιά σας Σάββατο βράδυ, ώστε ώρα 2 το πρωί, ώρα 3 να βλέπουν τηλεόραση και μετά να χτυπάει η καμπάνα και ούτε εκείνα να πηγαίνουν στην εκκλησία, ούτε εσείς. Όλες είναι παγίδες του διαβόλου αυτές. Σας παρακαλώ πολύ να μην πάθουμε όπως τον Νόε, ο οποίος προετοίμαζε τον κόσμο και ο κόσμος έλεγε ότι τρελάθηκε ο Νόε. Έλεγε ο Νόε μετανοήστε. Έλεγαν τρελός είναι, γέρον είναι. Δεν ξέρει τι λέει. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέξετε όσες συμβουλές ακούετε στο Θείο Κήρυγμα, να τα τηρείτε. Εγώ μεν κάνω το καθήκον μου. Εσείς, εάν τα τηρήσετε, ό,τι ακούετε, τότε υπάρχει και σωτηρία. Εάν παρακούετε, δεν υπάρχει σωτηρία. Η γη, λέγει, στηρίζεται εις τα νερά που εφτιάχθη και συναισθήθη. Και τα νερά εκείνα που ήσαν στήριγμα και στήριγμα κάθε ζωής που εκινείται επάνω, εγύρισαν μια μέρα και έπνιξαν κάθε τι που είτε επάνω εις την γη. Και έτσι ο λαός εκείνος, ο κόσμος εκείνος, είδατι κατακλυστής απολέστη. Επνίγησαν τα πάντα. Θα δούμε τώρα πώς θα καταστραφεί ο κόσμος, ο σημερινός κόσμος. Τότε καταστράφηκε με το νερό. Ο σημερινός κόσμος τον οποίον πατούμε αυτή τη στιγμή θα καταστραφεί με φωτιά, αδερφοί μου. Προσέξετε, σας είπα προηγουμένως, όσοι παρακολουθείτε τα νέα, κάτι ηφαίστεια πάνω στην γη, εις την Έτνα, εις τον Βεζούβιον και όπου αλλού, εις τις Φιλιππίνες, όπου αλλού είναι όχθησαν τα έγκατα της γης, τι έβγαινε από μέσα. Προσέξετε τι έχει η γη, πειραχτωμένη λάβαν, φωτιάν η οποία εκτινάσει πειραχτωμένους λίθους εις ύψος μεγάλο. Η Πομπεία κατεστράφηκε ακριβώς από την έκρηξη ηφαιστείου και εκεί
όλος ο κόσμος έτρεχε να προφυλαχθεί, πλην όμως υπήρχε σκόνη ειδική που εξήρχεται από το ηφαίστειον εκείνο. Και μόνο με εκείνη τη σκόνη, διότι δεν είναι το απλώς να τους καταλάβει η λάβα, έτρεχαν να μπουν μέσα στα υπόγεια για να κρυφτούν. Αλλά υπήρχε μία σκόνη η οποία έβγαινε από το ηφαίστειο και μόλις ανέπνεαν την σκόνη εκείνη να πέθνησκαν. Δι' αυτό και η σκαπάνη η οποία σήμερα ονομάζεται αρχαιολογική σκαπάνη ευρύκεν εκείνον τον κόσμο της Πομπιείας ο οποίος ήταν μέσα στην αμαρτία σε σκηνές απερίγραπτες ανήθικης ζωής. Ευρύκαν ανθρώπους επάνω στην αμαρτία σε διάφορες βρωμερές και απερίγραπτες τάσεις. Δηλαδή ολόκληρος η Πομπιεία απεκτηνώθη. Έπρατεν τόσες βρωμερές αμαρτίες τις οποίες διαπράττει σήμερα δυστυχώς ο άνθρωπος. Σε αυτό το σημείο ήθελα να σας παρακαλέσω ιδιαίτερα να προσέξετε ότι οι Εβραίοι καταδιώκοντες τον χριστιανισμό και τους χριστιανικούς λαούς θέλοντες να κυβερνήσουν την οικουμένη ολόκληρο εξαπόλυσαν εις την γη επάνω εις όλο τον κόσμο εξαπόλυσαν δύο τεινά πορνοτενίες και ναρκωτικά. Εις τα Ιεροσόλυμα, εις την γη εκείνη την Αγία, όπου τώρα είναι οι Εβραίοι, δεν υπάρχουν τούτα τα δύο. Ούτε συλλαμβάνεται κανείς με ναρκωτικά, ούτε υπάρχει αυτή η καταστροφή της ψυχής με πορνοτενίες. Όταν έρθουν στην εξομολόγηση ψυχές και ρωτώ αν είδαν πορνοτενίες, σχεδόν όλοι έχουν δει πορνοτενίες. Όλοι, όλες οι ψυχές. Και στα χωριά. Έρχονται από τα χωριά και λέγουν, μήπως ήταν τα ματάκια σου πορνοτενίες. Λέγει ναι. Στα χωριά, παιδί μου, ναι και στα χωριά. Αυτές οι πορνοτενίες είναι τέτοια μεγάλη καταστροφή της ψυχής που δεν περιέγραψε ποτέ η κόλαση ή μη μόνο ο άνθρωπος ο σημερινός. Βόθρος ολόκληρος, αδερφοί μου, μολύνεται η ψυχή του ανθρώπου από πάνω μέχρι κάτω και δεν έμεινε σπίτι σήμερα, δεν έμεινε άνθρωπος, δεν έμεινε νέος που να μην δει αυτές τις πορνοτενίες. Τις εξαπέλυσαν οι Εβραίοι για να οδηγήσουν την νεότητα και τον κόσμο στην καταστροφή. Τα ναρκωτικά και τις πορνοτενίες και μέσα στα συγγράμματά τους σε εκείνα τα οποία φέρουν το όνομα τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών γράφει ότι θα οδηγήσουμε, λέγει, την νεότητα των χριστιανών, των ζώων, μαζί σου ονομάζουν ζώα. Αυτά τα ζώα, λέγει, θα τα οδηγήσουμε, λέγει, εις την αποχάβνωση. Θα τους δώσουμε, λέγει, θεάματα, λέγει, τα οποία θα τα οδηγούμε εις την πορνεία και εις την ακαταστασία για να τους κατακυριεύσουμε. Προσέχετε, αδερφοί μου, τούτα τα λόγια που σας λέγω, διότι δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι λόγια τα οποία βγαίνουν από μέσα από την πραγματικότητα και προσέξετε, σας παρακαλώ, τη ζωή σας. Προσέξετε τα τέκνα σας, προσέξετε τον εαυτό σας. Τηλεόραση, λοιπόν. Αλλά να δούμε η προτύπωση σε αυτή του Νόε τι ερμηνεύεται. Ο Νόε, αδερφοί μου, ο Νόε προτυπώνει τον ίδιον τον Θεό. Όπως ο Νόε κατεσκεύασε την Κιβωτόν και έσωσε εκείνες τις 8 ψυχές, κατά τον ίδιον τρόπο και ο Χριστός κατεσκεύασε την νέα Κιβωτόν που ονομάζεται Εκκλησία. Όποιος εισήλθεν μέσα εις την Κιβωτόν εσώθη, όσοι έμειναν έξω επνίγησαν. Εις την Εκκλησία όποιος εισέρχεται θα σωθεί. Όποιος μένει έξω από την Εκκλησία δεν θα σωθεί. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν καθαρώς μια ωραιοτάτη φράση. Εκτός της Εκκλησίας ουκές τη σωτηρία. Θα το θυμίστε τούτο. Να το διατυπώσετε μέσα στη συνείδησή σας. Να το πείτε πολλές φορές.
να το ζήσετε, να μάθει η γλώσσα σας να λέγει τούτη την φράση: εκτός της εκκλησίας ουκές τη σωτηρία. Έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί? Διότι έξω από την εκκλησία είναι κατακλυσμός υδάτων αμαρτίας. Όπως τότε στον Νόε έξω από την Κιβωτόν επνίγησαν οι πάντες, και σήμερα όσοι μισούν την εκκλησία και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία για να σωθούν και καταδιώκουν την εκκλησία, θα πνιγούν μέσα εις τα κύματα και τα νερά της αμαρτίας και δεν θα σωθεί κανένας. Εκτός της εκκλησίας ουκές τη σωτηρία. Να το θυμηθείτε τούτο το ρητόν και να το έχετε μέσα στη διάνοια σας. Η εκκλησία έχει σωσίβια. Ποια είναι τα μυστήριά της? Η εξομολόγηση, η προσευχή, η νηστεία, ο εκκλησιασμός, η Θεία Κοινωνία, οι πράξεις της αρετής, τα καλά έργα. Εκτός της εκκλησίας ουκές τη σωτηρία. Προσέξετε αυτά τα λόγια, αδερφοί μου. Ο Νόε λοιπόν, ο Χριστός, εκείνος διέσωσε 8 ψυχές. Η εκκλησία του Χριστού διασώζει όχι 8 ψυχές, αλλά τον κόσμο ολόκληρο, διότι εκείνη ήταν μικρού μεγέθους. Όσον και αν ήθελε ο Νόε να σώσει και άλλον κόσμο, είναι το αδύνατο. Ενώ σήμερα ο Χριστός που εσταυρώθηκε επάνω στο σταυρό σώζει ολόκληρον τον κόσμο με την εκκλησία του. Φτάνει ο άνθρωπος να παραδεχθεί τον Θεό ως σωτήρα του και λυτρωτήν του. Έξω από την Κιβωτόν είναι κατακλυσμός και σκοτάδι. Κατακλυσμός της αμαρτίας, σκοτάδι πλάνης και αγνίας. Πόσος κόσμος δεν γνωρίζει. Και τούτο είναι ένα σημείο άλλο το οποίο παρακολουθώ, αδερφοί μου, όταν έρχεται ο κόσμος πονεμένος και του λέγω: γιατί πήγες στους μάγους? Από άγνοια, λέγει. Από άγνοια, δεν ήξερα ότι ήταν κακό. Δεν ήξερε ότι σου πουλούσε ψέματα η Φλιντζανού και η Χαρτορίχτρα? Δεν το ήξερε? Όχι, λέει. Επήγα για καλό σκοπό. Έχει κανένα διάολο που κάνει καλό? Όχι, λέει, δεν. Γιατί επήγαινε στο διάολο? Αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, αδερφοί μου, έξω από την εκκλησία. Άγνοια, σκοτάδι, κατακλυσμός της αμαρτίας. Έξω από την Κιβωτόν αυτήν είναι θάνατος και όλεθρος και πνιγμός και ναυάγιον. Μόνον εν την Κιβωτό υπάρχει σωτηρία. Μόνον δι' αυτής θα μπορέσει ο άνθρωπος να σωθεί και να φτάσει εις ήσυχον και ασφαλή λιμένα που είναι ο παράδεισος. Βέβαια, μέσα στην Κιβωτόν, αδερφοί μου, όταν εισήρθεν ο Νόε, εστενοχωρήθη ο λίγον, διότι ήταν μέσα σε μίαν φυλακή περιορισμένος επί 40 ημέρες. Εστενοχωρήθηκε λιγάκιν ο Νόε. Τούτο τι σημαίνει? Σημαίνει και εσύ, αδερφέ μου, όταν σε καλέσει ο Χριστός να έρθεις κοντά του και θα σε περιορίσει και θα σου πει: δεν θα πηγαίνεις στους χορούς, δεν θα πηγαίνεις στις διασκεδάσεις, δεν θα κάθεσαι να μεθύεις, δεν θα κάθεσαι να εσωτεύεις, να πορνεύεις και να κυνηγάς την κόρη του αδερφού σου και τη γυναίκα του αδερφού σου. Θα στενοχωρηθείς τις πρώτες μέρες. Θα σου κόψει όλα ο Χριστός. Ο Χριστός είναι μια συνεχής απαγόρευσης. Όχι τούτο, όχι εκείνο. Όχι το άλλο, όχι το άλλο. Εσύ θα θέλεις με τους φίλους σου να πάεις. Ο Χριστός σου λέει: δεν θα πάεις. Καλύτερα να μπεις εσύ στην βασιλεία μου, λέγει, μόνος σου, παρά να πάσεις στην κόλαση με δύο μάτια. Όταν λέγει ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλον αυτόν, δεν σημαίνει να βγάλουμε το μάτι μας. Δεν σημαίνει παρερμηνία της Αγίας Γραφής. Τούτο σημαίνει ότι ο φίλος μας, η φιλενάδα μας, είναι τόσο πιστή σε εμάς όπως είναι τα δυο μας μάτια. Και ο Θεός λέγει: αν ο φίλος σου ή η φιλενάδα σου, λέγει, το μάτι σου δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε σκανδαλίζει, δηλαδή σε τραβά να πέσεις στην κοσμική ζωή και στην καταστροφή, τότε, λέγει, έκβαλον αυτό. Διώξε το μάτι σου, βγάλε το, λέει. Να μην το πάρουμε επακριβώς την φράση αυτήν, αλλά μεταφορικώς. Εάν το χέρι σου, λέγει, το οποίο έχεις, λέγει, σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτό. Κόψε το, λέει. Σε συμφέρει να μπεις στη βασιλεία μου με ένα χέρι,
παρά να πάσεις την κόλαση με δύο χέρια. Τούτο σημαίνει ότι δεν πρέπει να μας παρασύρουν οι φίλοι και οι φιλενάδες. Να προσέξουμε ιδιαίτερα τα σημεία τούτα, διότι η Αγία Γραφή ομιλεί πλιστάχης μεταφορικός. Άλλοτε ομιλεί επακριβώς, άλλοτε μεταφορικός. Και δεν μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει την Αγία Γραφή όπως θέλει, αλλά υπάρχουν εκείνοι τους οποίους αξίωσαν ο Θεός και σπούδασαν τα θεολογικά γράμματα και σε εκείνους τα καταφεύγουμε. Δεν θα γινόμεθα όλοι διδάσκαλοι, αδερφοί μου. Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε, αδερφοί μου, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Ο καθένας δεν μπορεί να ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Έτσι και εσύ, χριστιανέ, αφήνοντας τον παλαιόν κόσμο της αμαρτίας, πρέπει να περιοριστείς όπως ο Νόε μέσα εις την Κιβωτόν, να συμμαζεύσεις τον εαυτόν σου, να πάρεις επάνω σου τον σταυρόν της αυταπαρνήσεως και της υπακοής εις τον Χριστόν. Μέσα εις την Κιβωτόν είπαμε ότι υπήρχε ο Θεός και του λέγει έλα μέσα, του λέγει. Δεν του είπε μπες μέσα. Πήγαινε να μπεις μέσα. Του λέγει έλα μέσα. Ήταν μέσα ο Θεός και του λέγει έλα μαζί μου μέσα στην Κιβωτόν. Έλα μαζί μου μέσα στην Εκκλησία, λέγει σήμερον ο Θεός. Διότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Έλα μαζί μου μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή θυσιάζουμε και τα σανέσεις μας. Θυσιάζουμε και την ησυχία μας. Θυσιάζουμε και τον ύπνο μας. Και τρέχουμε να ακούσουμε λόγον Θεού. Γιατί? Διότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ο Θεός. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Ήθελαν πολλοί και δει οι Προτεστάντες να κάθονται μέσα στις πλατείες της πόλεως και να κηρύττουν τον Χριστό. Υπάρχει μια αίρεση η οποία ονομάζεται ο στρατός της σωτηρίας. Τι κάνουν αυτοί οι Προτεστάντες? Τι κάνουν νομίζετε? Παίρνουν κιθάρες και με τα παντελόνια οι γυναίκες, όπως δυστυχώς έρχονται και μέσα στην Εκκλησία με τα παντελόνια, και όταν τους υποδείξει ο ιερεύς ότι παιδί μου γιατί φοράς παντελόνια και μπήκες μέσα στην Εκκλησία, λέγει τούτα, λέγει δεν πειράζω, απαντά αμέσως, θέλει να διδάξει τον ιερέα της. Όταν υποδείξει ότι ο Θεός λέγει είναι ευδέλιγμα να βλέπω την γυναίκα να φορά παντελόνια, λέγει ρούχα του ανδρός είναι ευδέλιγμα, λέγει ενώπιον μου, είναι συχαμερό πράγμα, γυρίζει και λέγει τούτα τα πράγματα δεν είναι εκείνα τα οποία εμποδίζουν τον άνθρωπο, λέγει. Αμέσως ανοίγουν γλωσσάρα ορμούν επάνω στον ιερέα, στον πνευματικό, στον πατέρα, να του υποδείξουν. Δεν θέλουν να υποκύψουν, να ακούσουν. Ορμούν πάνω στον ιερέα. Έτσι διώχνεται τον κόσμο από την Εκκλησία. Ο Θεός δεν θέλει πολλούς. Εκεί στην καταστροφή του Νόε υπήρχαν εκατομμύρια. Μόνο ένας υπήρχε. Έναν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει πολλούς. Ο Θεός δεν θέλει ποσότητα. Θέλει ποιότητα. Εάν θέλεις να έρχεσαι στην Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να συμμορφώνεσαι όπως θέλει ο Θεός. Όχι όπως θέλεις εσύ. Πρέπει να υπακούσεις εκείνον στον οποίο ευαπτίστης. Και όταν σου υποδεικνύει ο πνευματικός κάτι, εσύ με ταπείνωση πρέπει να σκύβεις το κεφάλι σου και να ακούς τι σου λέει ο πνευματικός. Εάν θέλει να σωθείς, νομίζεις ότι ο ιερεύς εκείνη τη στιγμή ομιλεί αφ' αυτού? Ομιλεί διότι ο Θεός τον φωτίζει και ομιλεί. Εσύ πρέπει να κάνεις υπακοή. Έκανα ένα γάμο, αδερφοί μου, και πώς διέλαθεν και εισήλθε μέσα στην Εκκλησία. Σχεδόν γυμνή, ολόγυμνη. Σχεδόν γυμνή, ολόγυμνη. Και όταν της είπα, παιδί μου, πώς εμπήκες εδώ μέσα? Και τι λέγει, έχω τίποτα. Πρέπει, παιδάκι μου, δεν βλέπεις τον εαυτό σου πώς είσαι? Όχι, λέγει, δεν έχω τίποτα. Και το φοβερότερο είναι να βλέπεις τη μητέρα να οδηγεί την κόρη γυμνή. Η μεν μητέρα να είναι ενδεδειμένη μητέρα, και η κόρη γυμνή, και να την κρατά από το χέρι και να πηγαίνει. Εις τι κατάντημα έχουμε φτάσει? Όχι καιρός του Νόε, χειρότερος. Και δεν ξέρουμε τι θα πέσει επάνω μας, αδερφοί μου. Ώστε εμείς να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μπούμε μέσα στην Κιβωτόν πρέπει να κόψουμε τα ελαττώματά μας. Πρέπει να κόψουμε όλη την κοσμική ζωή και την μόδα. Η μόδα εις την οποία αρχηγός είναι ο διάβολος.
μόδα, επικεφαλής της μόδας είναι ο σατανάς, και πίσω από τον σατανά τρέχουν όλες οι γυναίκες σήμερα. Βλέπετε, εις κάθε μία εκπομπή παρουσιάζει και την μόδα εκείνος. Παρουσιάζει την μόδα. Οι γυναίκες τίποτε άλλο δεν τους αρέσει, μη μόνο να τρέχουν πίσω από την μόδα. Και δυστυχισμένοι άντρες που τες έχουν, μάρτυρες του 20ου αιώνος. Μάρτυρες του 20ου αιώνος. Σήμερα η γυναίκα θέλει τούτο το φόρεμα και αύριο το άλλο. Γιατί? Γιατί το είδαν στην τηλεόραση. Θέλεις να μου το γράσεις, του λέει. Αν δεν μου το γράσεις, έχω και άλλο δρόμο, λέει. Απειλή δηλαδή, ηθική. Ξετσιποσιά. Πέσιμο της εικόνας του Θεού στην λάσπη. Αδερφοί μου, στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Ο Χριστός μέσα εις την Κιβωτόν, ο Θεός μέσα εις την Κιβωτόν, και εισέρχεται ο Νόα και σώζεται. Έμβα εις την Κιβωτόν, του λέγει. Όπως άλλοτε ο Θεός περιέκλεισε στερεά εκεί μέσα τον Νόε και τον εισφάλισε, έτσι θα ασφαλιστείς, αδερφέ μου, και εσύ αν μπεις μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα έχεις φόβο να πνιγείς. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα σε ασφαλίσει και η σωτηρία σου θα είναι ασφαλισμένη εις ζωήν αιώνιον. Έμβα εις την Κιβωτόν τώρα, όχι αύριον, διότι το αύριον δεν το ξεβρωμένο αν είναι δικό μας. Εάν σήμερα που σε καλεί ο Χριστός δεν σωθείς, αύριο δεν γνωρίζουμε. Έτσι έλεγε ο Νόε στον κόσμο. Μετανιώστε, τους λέει. Μετανιώστε σήμερα, 7 μέρες έμειναν. Εκείνοι των περιεγέλων, των εξέβαλον ως τρελών, πλην όμως όταν μπήκε μέσα εις την Κιβωτόνωνο και έκλεισε την πόρτα και άρχισε να πέφτει η βροχή του ουρανού, οι καταράκτες του ουρανού και η γη και οι σεισμοί και οι βροντές και οι αστραπές και ο θόρυβος, και άρχισαν να τρέμουν όπως τρέμουν τα φύλλα επάνω στα δέντρα, τότε τα πράγματα ήσαν δύσκολα και έτρεχαν στον Νόε. Άνοιξε μας. Δεν σας γνωρίζω, τους λέει. Δεν ξέρω ποιοι είστε. Μπορεί να είχε συγγενείς ο Νόε. Μπορεί να είχε άλλους δικούς του φίλους. Μπορεί να έτρεχαν και εκείνοι οι οποίοι έκαναν την Κιβωτό. Του έλεγα, μα εμείς την έκαναμε την Κιβωτό. Εσείς την έκανατε, αλλά δεν σωθήκατε. Τούτο είναι το θέμα το οποίο ακριβώς υπάρχει και σε εμάς σήμερα. Πόσοι και πόσοι είναι μέσα στην Εκκλησία και την υπηρετούν την Εκκλησία. Πόσοι ιερείς δεν κάνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Πόσοι νεοκόροι και πόσοι ψάχτες, πόσοι υπηρετούν τα μυστήρια του Θεού. Και όμως, όπως εκείνοι οι τεχνίτες που έκαναν την Κιβωτόν, όταν έκλεισε την πόρτα, ενώ έτρεχαν και του έλεγαν, άνοιξε μας, και τους έλεγε, δεν σας γνωρίζω. Έτσι, αδερφοί μου, θα πάθουμε και εμείς σήμερα. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή η ώρα τελείωσε, δεν έχουμε περισσότερα να πούμε. Την άλλη φορά να είμαι θα καλά, την ερχομένη Τετάρτη, θα συνεχίσουμε το κήρυγμά μας. Μέσα εις την Εκκλησία όσοι ευρίσκονται σώζονται, όσοι δεν είναι μέσα στην Εκκλησία δεν σώζονται. Αλλά προσοχή, μη πάθουμε σαν τους εργάτες που έκαναν την Κιβωτό και έμειναν έξω και επνίγησαν. Όσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουμε φόβον Θεού, να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίδει φόβο. Η λειτουργία του Θεού, να λειτουργούμε με φόβον και με τρόμο. Οι άλλοι, οι οποίοι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και την υπηρετούν, είτε ψάχτες, είτε νεοκόροι, είτε βοηθοί, να υπηρετούμε τον Χριστό με φόβο, για να μην κλείσει την πόρτα ανέπειτα και να μας πει βγες έξω, διότι είσαι ανάξιος. Όπως εκείνη τότε εις τον Νόε. Δι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσευχή μας αδιάκοπος, μη μείνουμε έξω του νυφώνος Χριστού. Μη μείνουμε έξω του νυφώνος Χριστού. Μη μείνουμε έξω από την Κιβωτό. Κύριε, σώσε μας απολύμεθα, πολύν πριν εις τέλος απόλο με σώσομαι, λέγει η Εκκλησία, παρακαλεί τον Θεό. Πριν, λέγει, γίνω πόμα και βρώμα του αλλοτρίου, δηλαδή του διαβόλου. Πριν με φάγει ο διάβολος, λέγει,
πριν με καταπκεί ο διάβολος, δηλαδή πριν πάρει την ψυχή μου, λέγει σώσε με Κύριε, σώσε με. Έχουμε έναν εχθρό, αδερφοί μου, άσποντο, και ο εχθρός ο άσποντος είναι ο αόρατος διάβολος, τον οποίον δεν βλέπουμε. Προσοχή να φύγουμε από τον πόλεμο των αόρατων, να κερδίσουμε τον Στέφανο της νίκης, να καθίσουμε εκ δεξιών του Θεού μας, ο οποίος μας είπε, παιδί μου, λέγει, μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσουσι τον Στέφανο της ζωής. Αυτόν τον Στέφανο της ζωής, τον αμαράντινο της δόξης Στέφανο, ήθελε να αξιωθούμε όλοι μας και να βρεθούμε όπως είμεθα αυτή τη στιγμή στην Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέψω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφήσω με Πέδρος πανηγυρίζων και ασογηθόμενος αυτής τα θαύματα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Χριστού βίβλον εν ψυχών εσφραγισμένην σε πνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεόμενος επεφώνηση χέρε χαλαδοχείων διείστης προμήτωρος παραλυθήσετε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Αδάμε πανόδοσης χέρε Παρθένε Θεόνυμφε που αγού η νεκρωσής χέρε πανόμομε το παλάτιον του μόνου βασιλέως χέρε θρόνε πύρινε του παντοκράτορος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι πρόδον το αμαράντον χέρε ημών η βλαστήσασα το μήλον το εύασμον χέρε η τέξασα το ως πραδιόν του πάντων βασιλέως χέρε απειρόγα με κόσμου διάσωσμα. Και και εις τους αιώνας των αιώνων αμή αγνίας της αύρισμα χέρε διείς εκ του στόματος ημών εξαρέστημεν χέρε η δείπνων κρίνων δέσποινα εις τους ευωδιάζων θυμία μα εύοσμων μοίρων πολύτιμων. Τους ους υμνολόγους Θεοτόκε, ο δώσα και άθωνος πηγή, θείασον συγκροτήσανας νευματικών στερέωσον, και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς στάχινη βλαστήσασα το Θείον ως χώρα ανήρωτος σαφώς χέρε εν ψυχέ τραπέζα αρθόν ζωής προρίσασαν. Χέρε του ζώντος είδετος πηγή ακένωτος δέσποινα. Υπεραγία Θεότο
δώσον ημάς δαμαλείς των μόσχων είτε κούσα των άνομων χαίρε της πίστης χαίρε αμναστήσασα Θεού αμνών των έλλοντα κόσμου πάντως τα πτέσματα χαίρε θερμών ηλαστήριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όρθρος φαΐνος χαίρε ημών των μίλιων φέρουσα Χριστόν, φώτος κατοικητήριον χαίρε το σκότος βίσασα και του ζωφώδης δαίμονας ολοτέλος εκμειώσασα. Και νυν καιραί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χαίρε Φιλημόνη, είν ο λόγος διόδευσε μόνος ημοκλούς και φύλας αρχουδέσποινα τον τόκο σου συντρίψασα. Χαίρε η Θεία είσοδος των σωζωμένων πανημνήτε. Yeah.